και ένας κύουρος. Δώσ' του ρε, δώσ' του ρε. Ωραίος. Ανέβα μάγκα μου, ανέβα, όχι κάτω ρε. Θα το φας το κεφάλι σου, ανέβα πάνω. Ρε, ανέβα πάνω σου λέω ρε. Ωραίος, δώσ' του γυαλό. Ωραίος. Εδώ, οπ. Να έπαιζα τώρα εδώ καλύτερα, δεν είχα πάρει τη στροφή. Σε όλους. Σάββατο, shakedown σήμερα. Από συμμετοχές έχει πάνω από 100. Αλλά στο shakedown δεν έχει τόσο πολλές, πρέπει να έχει 50-60 λογικά. Από δυνατά αυτοκίνητα είναι το Puma, από ό,τι είδα. Ένα Fabia Ro5, Fiesta Ro5 και έχει και κάποια Ro2 και είδα και ένα Rally 4 208. Ο άλλος εδώ μέσα έχει τη φάρμα του, κάποια αυτοκίνητα, να ράξει να φας, οργανωμένα πράγματα και αρκετά σαξόρα είδα. Κλασικά τα σαξόρα είναι πάντα στους αγώνες, όσα χρόνια και να περάσουν, παντού. Mitsubishi Evo 10 από Λουξεμβούργο και το πλήρωμα από Λουξεμβούργο από ό,τι βλέπω. Κοντάρα, συμβεί και εδώ. Στεφάν Ρεγό. Εδώ Στεφάν. Παλιός συμβηγός του Μπρονοτηρή, του Άτκινσον. Γενικά πάρα πολλούς αγώνες ο Πρεβός, το WRC και γενικά. Και τρέχει ακόμα μέχρι και τώρα, κάνει και αγώνες στο πρωτάθλημα Βελγίου με ένα Porsche. Άλλη σκορτάρα εδώ. Εδώ οι άλλοι έχουν βάλει φωτιά να ψήσουν. Αλλά άμα δεν έχει πάνω προβατίνα και χοιρινό, τι να το κάνεις. Full carbon εντωμεταξύ. Λες και είναι κανένα ντίζελ, είναι. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι, δεν ξέρουν. Να και το Fiesta Ro5. Αυτό πρέπει να το παλιό του Σερτερίδη, μάλλον. Έχω την εντύπωση. Νομίζω είναι βράδυ το παλιό που είχε. Γιατί και βέβαια είναι και ίδια η πινακίδα. Σουμπαρό εδώ, σταθερή αξία. Και άλλο εδώ.
Γεια σε όλους, Κυριακή σήμερα. Έχει λίγο κρύο τώρα το πρωί, αλλά μετά θα έχει καλό καιρό, θα έχει ανέβει η θερμοκρασία. Ελπίζω να δω αρκετά περάσματα σήμερα. Θέλω να δω και δύο ειδικές που είναι σαν σοου, περνάνε από μπροστά σου κάθε φορά δύο φορές τα αυτοκίνητα. Οπότε είναι καλή ευκαιρία να τα δεις και περισσότερες φορές. Και λογικά κάπου εκεί 5-6 περάσματα πιστεύω να βγουν. Στο δεύτερο πέρασμα τώρα έχω βρει ένα καλό σημείο. Έτσι και ξεζαντάρει κανένα εδώ, θα γελάσουμε. Έχεις δει ότι ο τύπος το έχει κάνει μίνι φάρμα, έχει κάτι ελάφια, κατσίκια, πάπιες, σκότες, τα έχει όλα εδώ μαζεμένα. Και τα άλογα περνάνε από αυτά. Εδώ θα είναι ωραίο σημείο. Κρίμα που δεν έχει πολλά ρο 5. Παραλίγο στο όριο. Τρίτο πέρασμα, καπελάκι τώρα, πρωί σκούφο, τώρα καπέλο για τον ήλιο.
Εδώ το σημείο θα έχει πλάκα σήμερα. Είναι πολύ κλειστή φουρκέτα, θέλει τέρμα χειρόφρενο. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχω δει βίντεο από αυτόν τον αγώνα που ήταν ανηφορικό, ακόμα πιο δύσκολο. Για να δούμε. Πολύ δύσκολο σημείο. Πρέπει να ανοιχτούν αρκετά για να στρέψουν. Αυτός τράβηξε χειρόφρενο μία για να κάνει αριστερά και άλλη μία για δεξιά. Αυτός το τράβηξε ανάποδα το χειρόφρενο. Σου λέει δεν μας μπαίνει δεξιά, κόψε τα αριστερά. Ωραίος, σωστός. Περνάνε δύο φορές εδώ, ξέχασα να το πω. Είναι ένα κομμάτι της ειδικής που το κάνουν δύο φορές. Ο άλλος τι έχει πάει για παρκάρισμα. Αμα, περιμένει. Αυτά δεν γίνονται, δεν γίνονται να περιμένει ο άλλος. Εντάξει. Τέλος και το τρίτο πέρασμα. Πάω για το τέταρτο, στην ειδική που ήμουν πιο πριν. Πλάκα είχε αυτό το πέρασμα με τη φουρκέτα. Και ήταν και ωραίο γιατί τα βλέπεις δύο φορές. Εντάξει, γίνανε και τα πρόοπτα, κλασικά. Και από ό,τι είδα ήταν αυτή η καλύβα, τι ήταν τέλος πάντων, που είπα ότι ήταν χτυπημένη, ήταν ραγισμένη. Είχε πέσει αμάξι πάνω γιατί είδα πιο κάτω είχε ένα αυτοκίνητο. Το οποίο είχε μπει όλη η δεξιά πλευρά του συνοδηγού. Είχε μπει μέσα. Ελπίζω να έχει χτυπήσει ο άνθρωπος, γιατί ήταν πολύ μέσα όμως η πόρτα. Και ευτυχώς δεν το ρίξε. Δηλαδή, άλλο ένα άμα πέσει πάνω, αυτό έπεσε από κάτω στο δρόμο. Τέλος ο αγώνας. Η ειδική σίγουρα, τώρα δεν ξέρω για τον αγώνα. Για να δούμε εδώ το σημείο τι λέει. Είναι λίγο πιο πάνω από, από την ίδια ειδική που είχα έρθει πιο πριν με τα ελάφια. Μουσική.